και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανασυγκρότηση, η ανασύσταση τη δημοκρατική συμπαράταξη με βασικό άξονα ιδεολογικο-πολιτικό της σοσιαλδημοκρατία, οριοθετουμένη απέναντι στη συντηρητική δεξιά από τη μία πλευρά, με εκφρασή τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα, και απέναντι στην λαϊκιστική αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι μόνο αναγκαιότητα και υποχρέωσή μας η ανασύσταση και η επανασυσπήρωση όλων των μελών και φίλων που διαχρονικά πιστέψαν στην δημοκρατική παράταξη, η οποία εκφράζεται μέσα από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟ, της ΔΗΜΑΡ, τις κινήσεις πολιτών, του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, αλλά η ανασύσταση της παράταξης αυτής είναι εθνική υποχρέωση. Εθνική υποχρέωση για να ισορροπήσει το πολιτικό σύστημα. Και μάλιστα τώρα που η διαχείριση της κρίσης έχει και τα τρία ιδεολογικά πρόσημα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από την αριστερά, δεν έχει κανείς πλέον την αυταπάτη. Μόνο ο κύριος Τσίπρας την είχε αυτήν, και έτσι ξεγέλασε τον ελληνικό λαό για να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς σχέδιο και χωρίς στρατηγική. Και αυτό σήμερα το πληρώνουμε. Το πλήρωσε ο ελληνικός λαός με τις διαπραγματεύσεις του 2015, φέρνοντας το τρίτο μνημόνιο με μια δανειακή σύμβαση 86 δις και μέτρα συνολικά 12,5 δις, τα οποία ολοκληρώνονται τώρα. Και ενώ μας έφερε προχθές και το τέταρτο μνημόνιο με διθυράμβους, που δυστυχώς αυτό το μνημόνιο θα είναι η επιτροπή αδιαχρονικά της χώρας. Πρέπει οι πολίτες πλέον να συσπηρωθούν στη δημοκρατική συμπαράταξη, οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να βρουν το δρόμο τους με ένα πρόγραμμα και ένα πλαίσιο, το πώς θα βγούμε μια ώρα γρηγορότερα από την κλίση πρώτον, και δεύτερον ποια θα είναι η πρότασή μας, η πολιτική για την επόμενη μέρα, στηρίζοντας ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν οργανισμό διαδικασιών, συζήτησης με την κοινωνία, με ανοιχτές διαδικασίες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βλέπουμε ότι η κοινωνία μας παρακολουθεί. Όλο αυτό όμως, το εγχείρημα, πρέπει να έχει σύντομο χρονοδιάγραμμα, γιατί πρέπει η πολιτική μας πρόταση, η οργανωτική μας συγκρότηση σε πανελλαδικό επίπεδο να γίνει πολύ γρήγορα, και παράλληλα να ενδυναμωθεί το εγχείρημα αυτό με όλους που διαχρονικά στηρίξανε, πιστέψανε στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία δεν έχει χάσει την ψυχή της, δεν έχει χάσει το ιδεολογικό της στίγμα, και σήμερα ναι, θα πρέπει να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Σε αυτήν την προσπάθεια υπάρχει ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου, και σήμερα κάνουμε και το ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα, και στον ομό Ροδόπης.